Αραπογιάννης Βασίλειος, γιος του Νικολάου και της Σοφίας, το γένος Κοντογιάννη. Ο πατέρας του γεννήθηκε στο Πακτούρι το 1908 και μετακόμισε με την οικογένειά του στο παλαιοχώρι Γαρδικίου το 1910 για να εργαστεί στα κτήματα γαρδικιωτών. Μετά από αρκετά χρόνια εργασίας αγόρασε τα δικά του κτήματα και ζωντανά. Γεννήθηκε το 1943 στο παλαιοχώρι Γαρδικίου τελείωσε το δημοτικό σχολείο στο Αρματολικό, το λεγόμενο Μπούκουρι. Δεν συνέχισε τις σπουδές του. Παρέμεινε στο χωριό και βοηθούσε τον πατέρα του στις κτηνοτροφικές και αγροτικές ασχολίες. Το 1963 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο πεζικό σώμα. Τελειώνοντας τη στρατιωτική του θητεία, ασχολήθηκε με διάφορα επαγγέλματα και κυρίως σε τυροκομία στον πύργο Ηλίας. Το 1967 παντρεύτηκε τη σωτηρία Κουτσιμπέλα από το Αρματολικό και μαζί της απέκτησε επτά παιδιά, πέντε αγόρια και δύο κορίτσια. Αγαπούσε πολύ τη φύση και το χωριό του και αποφάσισε μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του να ζήσει στο παλαιοχώρι όλα του τα χρόνια. Μέσα στο δάσο, μακριά από το στρε και το άγχο τη πόλη. Διορίστηκε κοινοτικό δασοφύλακα στι 17 Μαρτίου του 1977, επί Προεδρία Ευθυμίου Μπατατόλη. Μεγάλη ιδιοκτησία της κοινοτική έκτασης σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας με αριθμό 45210 του 1935 η οποία παραχωρεί στην κοινότητα Γαρδικίου 45.500 στρέμματα. Δασοσκεπής έκτασης 18.990 στρέμματα. Μερικός δασοσκεπής έκταση 6.630 στρέμματα. Γυμνές εκτάσεις 12.660 στρέμματα. Γεωργικές καλλιέργειες, αγροί, κήποι, οικισμοί, 1.035 στρέμματα. Άγωνα εδάφη, ρέματα, βράχη κτλ. 6.185 στρέμματα. Οι συνθήκες εργασίας δύσκολες για τον Βασίλη Αραπογιάννη εργαζόταν ατομικά. Συχνά έπρεπε να διανύσει μεγάλες αποστάσεις για να ελέγξει τις δασικές εκτάσεις τις περισσότερες φορές σε απομονωμένες περιοχές. Το ωράριό του δεν ήταν ποτέ σταθερό και αρκετές οι φορές που χρειάστηκε να δουλέψει υπερορίες. Εκτεθειμένος σε κακές καιρικέ συνθήκες. Κρύο, βροχές, ζέστη, χιόνι. Πάντα εκεί, στο καθήκον του. Μεγάλη έκταση. Μαζί με τους άλλους τέσσερις συναδέλφους του, Αποστόλη Βούκια, Βαγγέλη Φάλια, Στέριος Γιώγα από την Τζούρτζια, Κωνσταντίνο Δεσίκο, και τον αγροφύλακα Παύλο Κάκια ξεκινούσαν από το Γαρδίκι να φτάσουν Αγία Παρασκευή, Πολυθέα, Άγιο Νικόλαο, Δροσοχώρη, Αρματολικό, Αθαμανία, χωρίς αυτοκίνητο. Με τα πόδια κάλυπτε τις αποστάσεις. Με την κλίτσα στο χέρι και τα κιάλια κρεμασμένα στον ώμο, γύριζε μέρα νύχτα στο δάσος και στα ποτάμια για την προστασία του δασικού πλούτου. Επικοινωνιακός, ψύχρεμος, διαλλακτικός, όταν προέκυπταν προστριβές με τους πολίτες. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, τον κατήχε ο δυναμισμός και η αμεσότητα. Συνεπής ευσυνείδητος και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης. Συνταξιοδοτήθηκε από την ενεργό υπηρεσία του το 2007, μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας. Τον Βασίλη τον χαρακτήριζε το πάθος για τη ζωή και η δοτικότητα. Η αγάπη για το χωριό του και τους χωριανούς του τον οδήγησε να ασχοληθεί με τα κοινά. Σχεδόν με όλους τους προέδρους εκλεγόταν κοινοτικό σύμβουλος. Τον στήριζε πάντα το χωριό του. Από το 1987 ανέλαβε εκκλησιαστικός επίτροπο στο πλευρό του Παπανίκου του Μπουντούρη, βάζοντας και ο ίδιος το δικό του λιθαράκι στην αναστήλωση και επισκευή του Αγίου Γεωργίου, καθώς και την κατασκευή της Αγίας Μαρίνας στη θέση Βρύσης πέραν των καθηκόντων του, ως επίτροπος, το οποίο υπηρετούσε μέχρι πρότινος, ήταν ο καλύτερος μάγειρας γαρδικίου και παλαιοχωρίου. Δεν μπορούσε να γίνει πανηγύρι και γάμος χωρίς το βασίλη μάγειρα. Απίστευτη σε γεύση προβατίνα με το κρυθαράκι και το κοφτό μακαρονάκι. Αν πεις και για τη φασολάδα, μίλαγε όλος ο ασπροπόταμος. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Βασίλη.